Εκτάξει, καταρχάς είναι ένα το λιγότερο σημαντικό, το λιγότερο σημαντικό που είναι όμως αρκετά σημαντικό, είναι ότι αυτά τα συστήματα, τα συγκεκριμένα, επειδή ακριβώς είναι συστήματα αεράμινας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο σε ένα είδος ανιχνευτή, έτσι ώστε να διαβάσουν ηλεκτρονικά συστήματα ανατοϊκών αεροσκαφών, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Λοιπόν, οπότε θεωρούνται ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να διεξάγουν ένα είδος στρατηγικής, ας το πούμε έτσι, κατασκοπίας, προσφέροντας δεδομένα, σημαντικά δεδομένα για τους νατοϊκούς κωδικούς στη Ρωσία. Αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό. Ένα άλλο είναι τα χρήματα, ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν θέλουν οι Αμερικανοί με τίποτα να δίνονται χρήματα στη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Είναι το γεγονός ότι όταν μια χώρα του ΝΑΤΟ αγοράζει ένα ρωσικό σύστημα, αυτό αυτομάτως απογειώνει, να το πούμε έτσι, τις δυνατότητες εξαγωγής του συστήματος αυτού και σε υπόλοιπα μέρη του κόσμου, σε άλλα μέρη του κόσμου. Όχι ότι έχει ανάγκη το S-400, αλλά τέλος πάντων. Άρα ενισχύεται έτσι περαιτέρω η ρωσική πολεμική βιομηχανία. Και κυρίως, αυτά είναι τα λιγότερο σημαντικά. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι ένα τέτοιο σύστημα, που είναι ένα, δεν θα έλεγα στρατηγικό, να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου στρατηγικού, αλλά είναι ένα σημαντικό οπλικό σύστημα, έχει και μια γεωπολιτική, έτσι, χρειά, μια γεωπολιτική, έχει γεωπολιτικές συνέπειες η αγορά του. Και ακριβώς, εάν ας πούμε έπαιρνε η Πολωνία, όχι ότι θα έπαιρνε ποτέ η Πολωνία ρωσικό, αλλά λέμε τώρα σε μια υποθετική κατάσταση, ήταν κάτι που οι Αμερικανοί μπορεί και να τις το συγχωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, δεν χάθηκε ο κόσμος γιατί είναι κλειδωμένοι μέσα στη δική τους αρχιτεκτονική. Θεωρούν όμως ότι η Τουρκία μπορεί να τους φύγει, να το πούμε έτσι, ήδη τους έχει φύγει σε κάποιο βαθμό, και το S-400 είναι κατά κάποιο τρόπο η ιδρυτική πράξη ανεξαρτησίας της Τουρκίας από τη δυτική αρχιτεκτονική, που έτσι και λειτουργήσε κιόλας. Δηλαδή οι Τούρκοι όχι απλώς το αγόρασαν, κάνανε επιδεικτικά την παραλαβή του, ενώ θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ πιο διακριτικά. Το χρησιμοποίησαν ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής, της σημειολογίας κατά κάποιο τρόπο, ώστε να δείξουν ότι λειτουργούν αυτόνομα και αυτόφωτα. Αυτό είναι κυρίως που τσιγκλάει τους Αμερικανούς, και επειδή θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει με κάποιο τρόπο να επανέρθει στη δυτική αρχιτεκτονική, θεωρούν ότι αυτό είναι το κομβικό κομμάτι. Αν καταφέρουν δηλαδή τους Τούρκους να αποκηρύξουν το S-400, να το πούμε έτσι, τότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν μια διαδικασία να τους γυρίσουν πίσω. Και αυτό αξίζει να το πούμε, ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η Τουρκία παραδοσιακά, τώρα βέβαια το έχει φτάσει σε πολύ ακραίο βαθμό, αλλά παραδοσιακά έπαιζε το χαρτί το ότι εγώ μεγάλε δεν ανήκω στη Δύση κατά ανάγκη. Δηλαδή είμαι ύποπτος να την κοπανίσω. Εάν διαβάσει κανείς, ας πούμε, το βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά που βγήκε τώρα, ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, γεμάτο πληροφορίες και με τεκμηριωμένες πληροφορίες, με ντοκουμέντα για το πώς γίναν τα γεγονότα στην εισβολή στην Κύπρο το 1974, αλλά είναι ομά μέσα οι Αμερικανοί θύνοντες, δεν θυμάμαι αν το λέει ο Κίσιγκερ ή κάποιος άλλος, ότι η Τουρκία είναι επικίνδυνη να φύγει από τη δυτική αρχιτεκτονική, μπορεί να έχει, είναι μια επικίνδυνη χώρα για φαινόμενα κανταφισμού, ότι μπορεί να κινηθεί προς τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή πράγματα που τα λέγανε, τα βλέπουμε σήμερα, τα λέγανε από τότε, και αυτό το πράγμα το εκμεταλλευόντουσαν οι Τούρκοι. Οπότε γι' αυτό έχει γίνει όλη αυτή η επικέντρωση πάνω στο φοβερό και τρομερό S-400, το οποίο μάλιστα δεν είναι μόνο του. Δηλαδή όταν είχε γίνει η απόκτησή του, οι Τούρκοι συζητάγανε με τους Ρώσους και καταρχήν στα χαρτιά τουλάχιστον συμφωνήσαν να προχωρήσουν και στο διάδοχό του, που πράγματι είναι στρατηγικό οπλικό σύστημα, το S-500, το Prometei. Λοιπόν, οπότε έχει γίνει όλο, για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίως όμως για γεωπολιτικούς λόγους, έχει γίνει
αυτό το μπάχαλο. Και νομίζω επίσης, νομίζω ότι οι Αμερικανοί δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτή την, πιέζουν τόσο πολύ την Τουρκία με αφορμή, θα έλεγα, το S-400, ώστε να το αποκηρύξει, να αποκηρύξει σχέσεις με τη Ρωσία και να γυρίσει προς την δυτική αρχιτεκτονική, έστω και με χαλαρό τρόπο, έστω και με χαλαρό τρόπο, ακριβώς γιατί βλέπουν ότι ενδεχομένως η εποχή Ερντογάν φτάνει στο τέλος της, θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία ως χώρα, αλλά ο Ερντογάν ως ηγέτης, οπότε σε μια μεταερντογανική Τουρκία θα μπορέσουν να τα βρούνε με το νέο καθεστώς, όποιο και αν είναι αυτό, ακόμη και αν είναι μέσα από το Ισλαμικό κόμμα. Οπότε, παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά, να το πούμε έτσι αυτή τη στιγμή. Παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά. Και αυτό βέβαια σημαίνει πάρα πολλά και για εμάς, ότι ναι μεν υπάρχει πολύ μεγάλη πικρότητα στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις, ναι μεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά από την άλλη σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη, δεν είναι στα κάγκελα, δεν είναι στα σκοινιά και εν πάση περιπτώσει ότι συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύ πολύ δυναμικό παίχτη στο διεθνές σύστημα.